Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται στον Ταβό τη Ελβετία για να συμμετάσχει σήμερα και αύριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Παρά την αδιαμφισβήτητη πίεση που προκαλεί στον οικονομικό βίο, στο εισόδημα, στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, στου οικογενειακού προπολογισμού, ο πληθωρισμό, η χώρα μα, η Ελλάδα, εξακολουθεί να έχει καλύτερε επιδόσει από τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Καταγράφει χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στα τρόφιμα από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΟΣΑ. Ανάμεσα στα 22 κράτη που είχαν τον Νοέμβριο υψηλότερο από τη χώρα μα πληθωρισμό, στα είδη διατροφή βρίσκονται αρκετέ ισχυρέ οικονομίε, όπω για παράδειγμα η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Στο καλάθι του νοικοκυριού, το 95% των προϊόντων για 12η εβδομάδα είχαμε τιμέ που μειώνονται ή διατηρούνται σταθερέ. Παρά τι συνεχιζόμενε εξωγενεί προκλήσει και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει και το επιχειρήν, το 2022 αποδεικνύεται μια εξαιρετικά καλή χρονιά για το ελληνικό εμπόριο με τον τζίρο να ξεπερνά πλέον κατά πολύ τα επίπεδα που καταγράφονταν πρώτη πανδημία. Σύμφωνα με την Ελστάτ, επίσημα στοιχεία, ο κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων αυξήθηκε με εκρηκτικού ρυθμού το τρίτο τρίμηνο του 2022. Από το Υπουργείο Υγεία ενεργοποιείται το πρόγραμμα προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σε όλα τα παιδιά τη χώρα ηλικία 6 ω 12 ετών. Για το σκοπό αυτό, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεία που κατετέθηκε στη Βουλή και αφορά τι συμβάσει δωρεά μεταξύ του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση των υποδομών ε, στον τομέα τη υγεία, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία θα αποζημιώνεται η οδοδιατρική περίθαλψη για παιδιά από 6 έω 12 ετών. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία προληπτική οδοδιατρική φροντίδα, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν όλοι οι οδοδίατροι που διαθέτουν επί ΟΟΕΣ καταχωρημένο και δεν χρειάζονται περαιτέρω γραφειοκρατικέ ενέργειε. Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το νόμο 4823 του 2021, η ατομική αξιολόγηση, καθολικά και συστηματικά για πρώτη φορά μετά το 1982, όλων των εκπαιδευτικών. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίε, εισήχθησαν στη Βουλή επιπλέον νομοθετικέ ρυθμίσει του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, οι οποίε προβλέπουν την ανάληψη υπηρεσία στι περιοχέ όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιλογή και η τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευση είναι αυτοί οι σύμβουλοι που θα κινήσουν άμεσα την διαδικασία κατά προτεραιότητα στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα πρώτα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώ η αξιολόγηση αποτελεί και προπόθεση για την μονιμοποίησή του. Η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο πεδία. Πρώτον, στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, που εξειδικεύεται στη γενική και ειδική διδακτική, αλλά και στο παιδαγωγικό κλίμα και στη διαχείριση τη τάξη. Και δεύτερον, στην επιχειρησιακή του, συνέπει, του συνέπεια και επάρκεια. Από ποιου θα γίνεται η αξιολόγηση. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται από τρία στελέχη τη εκπαίδευση. Από το Σύμβουλο Εκπαίδευση Επιστημονική Ευθύνη, δηλαδή τον φυσικό θα τον αξιολογεί ο Σύμβουλο ε, Φυσική. Από το Σύμβουλο Εκπαίδευση Παιδαγωγική Ευθύνη του σχολείου. Και τρίτον, από το Διευθυντή του σχολείου. Τι θα σημαίνουν τα αποτελέσματα τη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν θα είναι τιμωρητική. Η θετική αξιολόγηση θα συμβάλλει στην ευρύτερη αναγνώριση και επιβράβευση του έργου του εκπαιδευτικού. Και σε περίπτωση θετική αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικό θα μπορεί να αξιοποιήσει την αξιολόγησή του ω μοροειδιωτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνη. Σε περίπτωση μη ικανοποιητική αξιολόγηση, δεδομένου ότι, όπω είπαμε, ο στόχο τη αξιολόγηση δεν είναι τιμωρητικό, ο εκπαιδευτικό, ο αξιολογητή υποψήφιο, θα πρέπει να παρακολουθήσει μια υποχρεωτική επιμόρφωση βάσει υλικού που εκπονεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική.